Καλημερίζω στο σημείο αυτού της εκπομπής την κυρία Γεωργία Μιλάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Τουλγεράκη, καλημέρα και στο κρατές μας. Γιατρός, περιφερειακή σύμβουλος και υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι? Έτσι ακριβώς. Και ήδη μέσα από αυτά τα οποία είπαμε για τους δρόμους, κυρία Μιλάκη, φτάνουμε σε αυτό που είναι πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο, που είναι και η ασφαλειά μας, που είναι και η οδηγική μας συμπεριφορά, που είναι και η ασφάλεια των άλλων, γιατί εγώ μπορεί να κάνω τσαχπινιές αλλά κινδυνεύουν και οι άλλοι, και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό για άλλη μια φορά να το τονίσουμε, έτσι? Έτσι ακριβώς, και δεν είναι θέμα μόνο, είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας. Ελπίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να σκεπτόμαστε περισσότερο λογικά, γιατί η οδηγική συμπεριφορά είναι αυτή που καθορίζει και τον αριθμό των νεκρών που έχουμε στους δρόμους της Κρήτης, που δυστυχώς είναι τραγικό τα νούμερα αυτά που βιώνουμε καθημερινά, τους ανθρώπους που χάνονται. Σαφώς έχει μεγάλη σημασία ότι είναι ανεπαρκές το δικό μας δίκτυο και ευελπιστούμε ότι με τον καινούριο ΒΟΑΚ αυτό θα αλλάξει, αλλά χρειαζόμαστε αρκετά χρόνια ακόμα μέχρι να γίνει αυτό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίζουμε με τη συμπεριφορά μας στους δρόμους να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα ατυχήματα και κατά συνέπεια και τους νεκρούς που έχουμε στους δρόμους της Κρήτης. Ξέρετε κάτι, θα περίμενε κάποιος ότι εμείς οι δυο θα κουβεντιάζαμε πολύ περισσότερο για την υγεία σήμερα και όλα αυτά τα οποία και εσείς έχετε στο δικό σας το μυαλό, στους δικούς σας τους στόχους, σε ό,τι έχει να κάνει και με την επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, και τις προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν. Αλλά με βάση την επικαιρότητα, θίγουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μια πολύ πολύ μεγάλη μάστιγα. Και ξέρετε, κυρία Μιλάκη, δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας που τον έχουμε απόλυτη ανάγκη. Όλα τα έργα είναι απαραίτητα και χρήσιμα, και ναι, τα έχουμε ανάγκη, διότι η ζωή εξελίσσεται, διότι τα έργα αυξάνονται, διότι η ζωή πάει μπροστά. Είναι έργα που θα πρέπει να τα βλέπουμε με ένα ορίζοντα πολλών χρόνων μπροστά, για να μην φτάνουμε στα ίδια και στα ίδια σημεία, να έχουμε μπροστά μας αδιέξοδα. Αλλά δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας, είναι όλα αυτά που ζούμε, και είναι όλα αυτά που ζούμε και βιώνουμε σήμερα στους δρόμους μας, που είναι νότιος άξονας, κάθετη δρόμη, επαρχιακό οδικό δίκτυο, αστικό οδικό δίκτυο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, και θέματα τα οποία συζητάμε καθημερινά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δυστυχώς απασχολούν όλους μας. Στην Κρήτη υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και του περιφερειακού δικτύου. Θεωρώ ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα και από την πλευρά της περιφέρειας, χωρίς βέβαια να έχουμε την κεντρική βούληση για να τα κάνουμε αυτά όλα πιο γρήγορα και πιο σύντομα, αλλά με δεδομένο ότι έχουμε αρκετά χρήματα τώρα και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, θεωρώ ότι πολλά από αυτά τα έργα μπορούν να προχωρήσουν πολύ γρήγορα. Η παθογένεια όμως, αυτό που έχω διαπιστώσει εγώ ως περιφερειακό σύμβουλος τα τελευταία 4 χρόνια, είναι ότι η παθογένεια του συστήματος έχει να κάνει με την γραφειοκρατία. Με μελέτες οι οποίες καθυστερούν, με εργολάβους οι οποίοι καθυστερούν, με έργα που χρειάζονται περισσότερο χρόνο και περισσότερα χρήματα, και αυτό μας πηγαίνει πολύ πίσω. Επομένως, έχει να κάνει κυρίως με την δομή του συστήματος της ελληνικής γραφειοκρατίας περισσότερο και λιγότερο με την ανεπάρκεια πόρων. Ξέρετε, κάποιος βουλευτής στο πρόσφατο παρελθόν είχε πει το εξής, κυρία Μιλάκη, ότι φτάνουμε πια σε εκείνο το σημείο, ακόμα και εμείς, αλλά φαντάζομαι εκείνοι οι οποίοι σέβονται πολύ περισσότερο τον εαυτό τους, να λένε ότι η γραφειοκρατία τελικώς είναι το εφεύρημα και το άλοθη, γιατί αν δεν θέλεις, όπως το λέμε εμείς λαϊκά, να ζυμώσεις 10 μέρες κοσκινίζεις, έτσι. Συμφωνώ, και εδώ πρέπει να υπάρξουν και μεγάλες τομές. Έχουν γίνει βήματα μπροστά τα τελευταία 4 χρόνια, θεωρώ. Αλλά ακόμα έχουμε αυτή την παθογένεια η οποία μας ταλανίζει όλη το ελληνικό κράτος. Ουσιαστικά έχει υπάσχει σε αυτό το κομμάτι. Και θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει κάνει αρκετά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση για να προσπαθήσει να αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το κομμάτι το γραφειοκρατικό και να τα παρακάμψουμε, και η ψηφιακή μεταρρύθμιση και όλα όσα γίνονται τελευταία χρόνια βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, για να μειώσουμε τους χρόνους και να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών στην καθημερινότητά τους,
σε ό,τι αφορά την σχέση τους με το δημόσιο, αλλά και το ίδιο το σύστημα της, διακυβέρνησης να είναι πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Και αν έχουμε τη δυνατότητα να ελιχθούμε μέσα σε ένα ΕΣΠΑ ή μέσα από αναπτυξιακά έργα με το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν κάνει να ξεχνάμε και εκείνο το μεγάλο, γιατί πριν λίγο, στο προηγούμενο μισάωρο της εκπομπής, έλεγα η κυρία Μιλάκη, αυτά τα οποία υπόθηκαν αναλυτικά, ένα σχολείο, αναδιοικητική περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, από την Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων της Κρήτης, για τα θέματα τα οποία υπάρχουν και που κάνουν τα παιδιά μας μάθημα. Και νομίζω, επειδή ανέφερα τα αναλυτικά στα στοιχεία και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε εκ νέου, ότι όποιος πραγματικά θέλει θα πρέπει αυτή την ώρα, λέω εγώ, να διεκδικεί για τα παιδιά μας πολύ πολύ περισσότερα. Είναι αυτός ακριβώς ο λόγος, κυρία Βουλγεράκη, που πήρα εγώ αυτή την απόφαση, γιατί έχω και εγώ παιδιά σε ηλικία που πηγαίνουν σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο. Έχουμε διαπιστώσει καθημερινά πόσα προβλήματα υπάρχουν στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στις υποδομές, στις κτηριακές. Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο το κεντρικό κράτος, είναι ένα ζήτημα που αφορά και τους δήμους και τις περιφέρειες. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει πολύ με ταχύτατα βήματα τα τελευταία χρόνια. Δεν το κάναμε, ίσως γιατί πολλοί δήμοι δεν έχουν έτοιμες μελέτες σε ό,τι αφορά το κτηριακό, δεν διεκδικούν τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν αυτές τις παροχές και να μπορούν να τα αξιοποιήσουν άμεσα. Επομένως, ναι, σαφώς έχει να κάνει και με την πολιτική, την κεντρική, αλλά έχει να κάνει και με την αποτελεσματικότητα και με την αμεσότητα με την οποία εμείς σε τοπικό επίπεδο διαχειριζόμαστε τους πόρους, τους οποίους μπορούμε να έχουμε και ενδεχομένως δεν τους αξιοποιούμε με τον τρόπο το σωστό. Ετοιμότητα, αμεσότητα. Γιατί ετοιμαζόμουν να σας πω, αλλά με προλάβατε πάνω στη στροφή, κυρία Μιλάκη, ότι εμένα δεν με νοιάζει ποιος έχει την ευθύνη, αν είναι ο Δήμος, αν είναι η περιφέρεια, αν είναι η κεντρική πολιτεία. Εμένα με νοιάζει ποιο είναι το ζητούμενο. Αυτό που είπατε, έχω τα παιδιά μου στο σχολείο και ξέρω ποια είναι η κατάσταση η οποία αυτή την ώρα υπάρχει στα σχολεία. Αλλά προσθέσατε στο τέλος, έπρεπε να έχουμε την ετοιμότητα, την αμεσότητα, κάτι που δεν είχαμε, κάτι που δεν κάναμε. Ξέρετε, κυρία Βουλγεράκη, τα περισσότερα είναι θέμα προσώπων. Λίγοι άνθρωποι είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά εν τέλει. Άρα βασιζόμαστε σε πρόσωπα, σε μεμονωμένες μονάδες ανθρώπων οι οποίες θα μπορέσουν να μας πάνε ένα βήμα παραπέρα. Το ερώτημα το θέτω, δεν είναι φιλοσοφικό, αλλά τελικά λίγοι άνθρωποι είναι εκείνοι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτή λοιπόν η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να βρούμε αυτούς τους φωτισμένους ανθρώπους που θα μας βοηθήσουν να βγούμε από αυτό το τέλμα και να πάρουν δραστικές και γρήγορες αποφάσεις. Τους έχουμε, είναι δίπλα μας. Απλά θα πρέπει να τους δώσουμε το βήμα και την δυνατότητα να κάνουν πράγματα. Κυρίως θέλετε να πείτε σε νέους ανθρώπους, κυρία Μιλάκη, αυτό αντιλαμβάνομαι. Όχι μόνο και οι νέοι, και οι παλαιότεροι που έχουν την εμπειρία, απλά θα πρέπει να δουν διαφορετικά τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις στην καθημερινότητά μας. Γιατί μας ενδιαφέρει ουσιαστικά ο πολίτης. Το πώς ο πολίτης διαχειρίζεται μια καθημερινότητα που πρέπει να τη διευκολύνουμε. Αυτό μπορεί να είναι από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία στα οποία θα στέλνουν τα παιδιά του, τα νοσοκομεία στα οποία θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχει ένα πρόβλημα υγείας, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτή την καθημερινότητα πρέπει να διευκολύνουμε. Γιατί ακόμα και για την υγεία που λέγατε και προηγουμένως, που είναι κάτι το οποίο με αφορά. Εμένα τι με αφορά αυτή τη στιγμή? Να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο ΤΕΠ, του Παγνίου, του Βενιζελίου, του νοσοκομείου Χανίων, για να έχουν τις παροχές που χρειάζονται όταν αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα υγείας. Είστε ευχαριστημένοι? Να το λύσουμε αυτό. Είστε ευχαριστημένοι? Γιατί εγώ ως πολίτης δεν είμαι ευχαριστημένη. Εσείς δεν είμαστε, είστε ευχαριστημένοι? Δεν είμαστε ακριβώς. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε ευχαριστημένοι με την άποψη ότι περάσαμε μια πανδημία, ένα γεγονός παγκόσμιο που μας έφερε αντιμέτωπους με πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις. Καταφέραμε να βγούμε αλόβητοι από αυτό, παρά τους θανάτους τους οποίους είχαμε, αλλά σίγουρα το σύστημα το υγειονομικό σε αυτή την περίπτωση λειτουργήσε, θεωρώ, με ένα πολύ καλό τρόπο. Μας δίδαξε και πολλά πράγματα. Είδαμε τις παθογένειες ακόμα περισσότερο. Δυστυχώς όμως αυτή η πανδημία μας πήγε και πίσω, γιατί δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε με άλλα βασικά ζητήματα της υγείας, επειδή ακριβώς είχαμε να διαχειριστούμε μια υγειονομική κρίση άνευ προηγουμένου. Αυτό είναι πολύ βασικό. Όμως τώρα, γνωρίζοντας
της παθογένειας και του υγειονομικού συστήματος, γνωρίζοντας τις ανάγκες, γνωρίζοντας τους αριθμούς, έχοντας βάλει ως προτεραιότητα την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που αυτό για μένα είναι το ζητούμενο. Θα έπρεπε στην νοσοκομεία να καταλήγουν πολύ λιγότεροι άνθρωποι, αυτοί που τελικά απευθύνονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, έχοντας προηγουμένως διαχειριστεί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο από ένα υγιές και αποτελεσματικό σύστημα πρωτοβάθμιας. Αυτό με τον προσωπικό γιατρό έχει αρχίσει να μπαίνει σε μία σειρά. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ξέρουμε ότι πάνω από 4.700.000 πολίτες έχουν εγγραφεί στο σύστημα του προσωπικού γιατρού. Υπολείπονται όμως 2.000 γιατροί για να καλύψουμε τα κενά. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε αυτούς τους γιατρούς για να εμπλακούν και να έχουν τη δυνατότητα να φροντίσουν τους ασθενείς στην πρωτοβάθμια. Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα στους γιατρούς να επιλέγουν οι ίδιοι τον ανώτατο αριθμό ασθενών τους, αλλά και η δυνατότητα στους ασθενείς να επιλέγουν τον γιατρό τους. Τώρα ίσως δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Συνάμε λοιπόν μια βάση που υπάρχει ένα πρόγραμμα, χρήζει όμως βελτίωσης. Να σας πω κάτι. Αυτό το χρήζει βελτίωσης, ας το πιάσω από εκεί, διότι με όση ώρα μιλάτε, ξέρετε, σκέφτομαι τις παρατηρήσεις των πολιτών, ακόμα και μέσα στα χρόνια της πανδημίας, και τις επισημάνσεις ακόμα και των συναδέλφων σας, των ίδιων των γιατρών, και μέσα από το χώρο της υγείας, δηλαδή και μέσα από το χώρο των νοσοκομείων, να το πω διαφορετικά, όπως επίσης και μέσα από το χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έλεγαν ότι, ξέρετε, είναι εγκαταλελειμμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα. Βάζουμε τα χέρια μας, βγάζουμε τα μάτια μας, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Όπως επίσης στην πορεία φάνηκε ότι το βάζουμε τα χέρια μας, βγάζουμε τα μάτια μας, το ίδιο κάναμε και μέσα στο δημόσιο χώρο υγείας και στα δημόσια νοσοκομεία. Και δεν ξέρω τελικά τι είναι αυτό το οποίο εμένα με περιμένει ως πολίτη στο αύριό μου, κυρία Μιλάκη, μέσα στο χώρο της υγείας. Αλήθεια σας το λέω. Οι βάσεις, το ξαναλέω, έχουν τεθεί, γιατί έχουμε τις υποδομές. Για δημόσιο. Μισό λεπτό. Έχουν τεθεί οι υποδομές πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Θέλετε να πείτε, τώρα θα διορθωθούν τα πράγματα? Όχι, οι βάσεις έχουν τεθεί και στην πρωτοβάθμια. Ο προσωπικός γιατρός είναι μια βάση. Αν ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση και το τομίσουμε σωστά, θα έχουμε αποτελέσματα. Όχι αύριο το πρωί, αλλά στο άμεσο μέλλον. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε μια προοπτική δεκαετία τουλάχιστον. Για τα επόμενα 10 με 20 χρόνια, το πώς θα στηθεί όλο αυτό. Είσαστε αισιόδοξοι πάνω σε αυτό? Σε ό,τι αφορά τον προσωπικό γιατρό, ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη, γιατί έχουμε καταλήξει. Στις βάσεις και σε ορίζοντα δεκαετίας, ότι αυτό το οποίο περιμένετε, και μακάρι έτσι να είναι τα πράγματα, αλήθεια σας το λέω, αλλά υπάρχει η επιφυλακτικότητα, συγχωρήστε μου ότι, αλλά ξέρετε, με όσα έχουμε βιώσει και έχουμε περάσει, όταν τα ακούω αυτά από ανθρώπους, λέω, ας ξαναρωτήσω μια δεύτερη φορά, γιατί θα πάρω μια παραπάνω πληροφορία. Με αυτή τη σκέψη, σας ρωτώ, κυρία Μιλάκη. Ο προσωπικός γιατρός έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ, αν έχω το οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, θα απευθυνθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος με γνωρίζει, γνωρίζει το ιατρικό μου ιστορικό, έχει μπροστά του τον ψηφιακό φάκελο υγείας μου και ο οποίος μπορεί να με βοηθήσει να λύσει το πρόβλημά μου χωρίς να επισκεφθώ. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα στηρίζεται μόνο και θα πάει μπροστά δεν μόνο εξαιτίας του προσωπικού γιατρού. Θα πρέπει να έχουμε πολύ σωστά και καλά εξοπλισμένα και με προσωπικό κέντρα υγείας, τόμοι κλπ. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ένα μέρος της πρωτοβάθμιας ο προσωπικός γιατρός. Να κρατήσω λοιπόν την αισιοδοξία σας για αυτό το κομμάτι, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν οι βάσεις, ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα στα επόμενα τα χρόνια, διότι όπως είπατε και στην αρχή μιλώντας για την υγεία, έχετε ως δεδομένο ή έχετε δει τις παθογένειες που υπήρξαν. Ακριβώς, και τις ξέρουμε από μέσα, γιατί και εγώ γιατρός είμαι. Και μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας και μέσα από τον ιδιωτικό τομέα έχω δει τις παθογένειες που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν σημαντικές. Θεωρώ όμως ότι επειδή η υγεία αποτελεί προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης και για την επόμενη τετραετία, εφόσον συνεχίσει να είναι κυβέρνηση, και υποχρέωση και ύψιστη προτεραιότητα προς τους πολίτες, οι βάσεις έχουν τεθεί. Χρήματα υπάρχουν, έχουν εξασφαλιστεί πόροι 1,5 δις. Μένει, τι μένει, να πείσουμε
το υγειονομικό προσωπικό, νοσηλευτές και γιατρούς, ότι πρέπει να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να τους δώσουμε τα κίνητρα για να το κάνουν. Μάλιστα. Τα χρήματα τα οποία έχουν αυτό το 1,5 με δις, από πού η κυρία Μιλάκη σιγουρευτεί? Από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Από ΕΣΠΑ και από ίδιους πόρους της ελληνικής του. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις. Κρατάω επίσης αυτή σας την θέληση και την αισιοδοξία σε ό,τι να έχει να κάνει με την υγεία, γιατί η μόνη ευχή που έχουμε πια κρατήσει όλοι μας είναι να έχουμε την υγεία μας, έτσι δεν είναι? Σωστά. Έτσι, και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε με περισσότερη ώρα και με περισσότερες κουβέντες πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά, λοιπόν. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή ανάσταση. Αμήν. Σε όλους. Σε όλους μας. Καλό Πάσχα, κυρία Μιλάκη. Να είστε καλά. Γεια σας.